Τα αδέρφια μου τα ήξερα. Αλλά πού πήγανε και χαθήκανε. Τότε χαμός γινόταν. Όπου έβρισκε ο καθένας πήγε. Αυτοί χάθηκαν στην εξορία. Σκόρπισανε. Αδελφός μου έμεινε. Από μένα μικρότερος αδελφός μου έμεινε. Ένας ξαδελφός μου έμεινε. Και άλλος ο Ανέστης που λέω και εκείνος ξαδελφός μου ήταν. Και εκείνος έμεινε εκεί. Ναι, με τα πέντε λεφτά έρχεται ο μικρότερος μου εξάδελφος. Λέω, πού είναι αδελφός μου. Να, αλλά ήρθε στην πόρτα. Ακόμα θα έρθει. Μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Από μπροστά του νύθου να περάσαμε και δεν ήξερε ότι μόνα η αδερφή του. Τα αδέρφια μου χαθήκανε. Είχα έναν αδερφό και μια αδερφή μικρή και με αυτόν σε χάθηκα. Εκεί έμεινα ο χωριανός μου Κωνσταντίνος έμεινε, ο ξάδελφός μου Ανέστης έμεινε, ο Πούσιος έμεινε, που τους ξέρω εκεί κοντά. Λίγο παρακάτω άλλο χωριό λέγονταν αυτό, Χνζ. Εκεί δύο χωριανοί μας έμειναν. Εκεί στο Διαρέτ πριν να φτάσουμε εκεί απάνω, δύο ξαδέλφια μου πάλι έμειναν εκεί, σκορπίσανε. Ο Αβραμίδης Σιμεών, του Αβραάμ και της Μαρίας, από το Κεστενέπουναρ της Μικράς Ασίας, αναζητεί την αδελφή του, Παρθένα Αβραμίδου. Η Παρθένα Αβραμίδου, ηλικίας 12 ετών, εξυφανίστη στην Νικομίδιαν κατά την εκένωση της πόλεως τον Ιούνιον του 1921. Έκτοτε, ο Σιμεών αγνοεί την τύχη της αδελφής του, Παρθένας Αβραμίδου. Σε χάλεπους καιρούς, που τα σκορπίζει ο άνεμος. Σε εξορίας, τα παιδιά που χάθηκαν. Σε χάλεπους καιρούς, 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 που χάνει ο αδερφός την αδερφή. Το παιδί τη μάνα. Στους δρόμους της εξορίας, τα παιδιά που χάθηκαν. Η Ελισάβετ και Χαγιά, του Ιωάννη και της Σοφίας, από το Τσαρικλή της Καπαδοκίας, αναζητεί την αδελφή της Σταυρούλα και τον σύζυγον αυτής, Θωμά Βενετίου. Η Σταυρούλα και ο Θωμάς Βενετίου, με την ηλικία 3 ετών κόρη του Ραχήλ, ανεχώρησαν το 1923 με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Από μπροστά του νύφη να περάσαμε και δεν ήξερε που ήμουν η αδερφή του. Έκτοτε, η Ελισάβετ αγνοεί την τύχη της οικογένειας του Θωμά Βενετίου. Βράδια, δεξιμέρινο στο δρόμο πάνω κοιμόμασταν με το κάρο. Τέτοια εξορία ήταν. Όπου μου φτάσαμε σε ένα μέρος, Τσορούν το λένε, ο Ιωσγάφ το λένε, ξέρω εγώ, εκείνα τα μέρη, εκεί μας σταμάτησαν αυτοί. Έμειναμε εκεί. Ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα σε αυτό το μέρος που μας σταμάτησαν. Δεν υπήρχε. Και σκύβανε και πίνανε από τα λακκουδάκια νερό, βρίσκαν και κάνανε. Πήγαμε στο Πιτλίσι. Όταν πήγαμε στο Πιτλίσι, είναι 5-6 ώρες, δεν είναι, μέρες δρόμο. Πήγαμε εκεί. Με στην πόλη, αυτή η Πιτλίση είναι μεγάλη πόλη, αρμενική πόλη. Μας έβαλαν εδώ, εκεί θα πούμε, μας είπαν ότι
Μία ομάδα θα στείλουμε στην άλλη περιοχή, ή μία άλλη. Μας έστειλαν για... Έλεγαν το μέρος, θα πούμε, Γαράσου. Έβγαινε μεγάλο ποτάμι, το βουνό, Γαράσου τον ήμουν. Κι άλλο Μους έλεγαν, όλα τα μέρη μας πήραν εκεί γινόμα. Αυτός ο έπαρχος πέτυχε να είναι από την Αμάσια, πατριώτης. Η γυναίκα του ήταν Αρμένισσα και η πεθερά του ήταν μαζί του. Μας έκανε τραπέζι όλους μέσα στο αυτό θα πούμε, Γαράσου την πόλη αυτή και το πρωί όλους τους προέδρους γύρω των χωριών τους φώναξε. Λέει, ανάλογος στο χωριό θα πάρει, πάρτε ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους να τα τακτοποιήσετε. Εκεί στο Κουρδιστάν 2,5 χρόνια έκανα. Κουρδικά έμαθα με τα κουρδικά. Τα τουρκικά, τα ποντιακά αυτά είχαμε ξεχάσει. Πρόβατα βοσκούσα, πρόβατα και γίδια είχαμε, εκεί να βοσκούσα. Εγώ μέσα στα γίδια, τα γίδια από πάνω, τα ρόβια. Τέλος πάντων, αδυνάτησα. Τροφή τόσο δεν έχει. Και πλούσιος ήταν. Αδερφέ μου, στα γίδια και στα πρόβατα. Αδερφέ μου, στα γίδια και στα πρόβατα. Εκεί βαθιά στο Κουρδιστάν. Καράσου. Μους. Μπιτλής. Καράσου. Μπιτλής. Πού είσαι. Στα γίδια και στα πρόβατα. Πού είσαι. Δεν καταλαβαίνω. Πού είσαι, δεν καταλαβαίνω, τι δεν καταλαβαίνω. Ποιος είσαι. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Χαράσου. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Πού δεν καταλαβαίνω. Πού είσαι. Ποιος είσαι. Για φαντάσου. Ποιος είσαι. Νύφη μπροστά μου πέρασε. Και δεν ήξερα πού είναι ο αδερφός μου. Ποιος είσαι. Η αδερφή μου μάθησε εσένα τα ζώα που βάζουν. Εκεί μέσα μάθησε γκέφι και με πήρε μια τουρκάλα. Εγώ έλεγα, αυτή η εικόνα δεν έχει, ούτε καντήλα έχει. Τουρκάλα ήταν, δεν είχε ούτε καντήλα, ούτε τίποτα. Και από εκεί έφυγα. Εμένα με πήρε ένας πολιτσμάνος, δουλάκι, μέσα στο σπίτι του. Τον άλλον τον πήρανε, αν ήταν μεγάλος, τον βάλανε στα χωράφια τους και δουλεύανε και κάνανε. Και έτσι λοιπόν βασανιζόμουν σε εκείνη την τουρκάλα που με... Εκεί, εμένα να μην με τουρκέψανε, με αλλάξαν το όνομά μου. Δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν είμαι αγόρι για να κάνω σουνέθια και αυτά. Αλλά εγώ τι έκανα. Την ημέρα έκανα να μάζει μαζί τους. Αλλά τη νύχτα τι έκανα που κοιμόμουν. Κουκουλωνόμουν το πάπλωμα και έκανα το σταυρό μου και παρακαλούσα και έλεγα «Χριστέ μου, σώσε με, βοήθησε με να φύγω να πάω στην Ελλάδα». Είχα στο μυαλό μου λέει «Να φύγω να πάω στην Ελλάδα, να μην πεθάνω τουρκάλα». Το όνειρο μου ήταν να μην γίνουμε τουρκάλα, να φύγω. Άφησα τις καρέκλες το ένα πάνω στο άλλο. Έβαλα, εκεί με πήγε ο τονού. Για να ανοίξω την πόρτα, να φύγω έξω. Γιατί αυτοί είχαν μεγάλες πόρτες. Και κλείδωνε σκάλο μέσα, δεν μπορούσες να μπεις. Εγώ έβαλα τις καρέκλες το ένα πάνω στο άλλο και άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Πού θα πήγαινα. Εκείνη την ώρα περνούσε ο παπάς του χωριού μας. Και με πήρε η παπαδιά και ήμουνα με τα παιδιά της. Εκείνη την επήρε αυτός ο θείος μου ο παπάς, μαζί του.
με τα παιδιά του. Και το είχε μαζί με τα παιδιά του, την αδερφή μου. Εγώ σκόρπισα. Ξέρεις τι, πώς πάνε από ένα χωριό σε άλλο χωριό. Σε άλλο χωριό, σε άλλο χωριό. Πήγαμε στο Κεσκίνματον. Εκεί εγώ ήμουνα με τις παπαδιάς στα μωρά. Και ήρθε αυτός ο ιέρος και με πήρε. Αυτός ήταν χριστιανός. Χριστιανοί ήταν. Στο Κεσκίνματον. Εκεί με πήρε αυτός ο ιέρος και με πήρε στο σπίτι του. Και εγώ έλεγα την αδελφή μου, θα φύγω κι από εδώ, Χαρίκλια. Ύστερα χαθήκαμε στην εξορία που ήμασταν. Την έλεγα, Χαρίκλια, εγώ δεν μπορώ αυτό, θα φύγω. Πού θα πας, έλεγα. Θα φύγω, έλεγα. Αυτή η Τουρκάλα είναι. Δεν είναι Τουρκάλα, λέει. Αυτή λέει, μιλάνε τουρκικά, γιατί είναι μέσα στους Τούρκους. Δεν είναι Τούρκοι. Είναι χριστιανοί, λέει. Εμένα αυτή η Τουρκάλα τι με λέει. Είχε ένα γιο. Και με λέει, Χριστού με λέει, άμα μεγαλώσεις, κορίτσι μου, άμα μεγαλώσεις, θα σε δώσω το Σατάν. Σατάν έλεγαν τον γιο της. Και έλεγα, Παναγία μου, θα γίνω Τουρκάλα, θα με δώσετε τον γιο της. Σκορπίσαμε οι εξόριστοι. Σκορπίσαμε. Μέσα στη σύγχυση, μέσα στην παραζάλη. Σκορπίσαμε. Οι εξόριστοι σκορπίσαμε. Από χωριού εις χωριών. Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού ερυθρού σταυρού ορός 3 Σεπτεμβρίου αριθμός 21. Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Κάποιοι θα βρουν καταφύγιο. Κάποιοι όχι. Κάποιοι θα βρεθούν. Κάποιοι... όχι. Κάποιοι θα σωθούν. Κάποιοι όχι. Αδερφέ μου... ποιος είσαι. Τι θυμάσαι. Και έλεγα, Παναγία μου, θα γίνω Τουρκάλα, θα με δώσει αυτή τον γιο της. Η Χαρίκλια θυμάται. Θέλει να θυμάται. Το Ρώσικο στρατό να φτάνει στην Καπαδοκία. Στο Κυρσεχίρ. Στο Κύρσεχίρ. Στο απέναντι σπίτι, για να την αρπάξει από τα χέρια του εχθρού. Σπίτι, για να την αρπάξει από τα χέρια του εχθρού. Το Ρώσικο στρατό να φτάνει στην Καπαδοκία. Στο Κύρσεχίρ. Εκεί ήρθαν οι Ρώσοι. Και τους έβλεπα με τα καλπάκια αυτοί. Και λέγω, αυτοί λέγω δεν είναι Τούρκοι. Είπα μόνο μου. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και Ρώσοι. Μια φορά είπα, Τούρκοι δεν είναι. Φεύγει η Τουρκάλα. Πάγω πίσω, είχε τον Μπαχτσέ. Ήταν αυτή γύρω-γύρω του βάρια μεγάλα. Έβαλα ένα κουρί και πήδηξα κάτω. Έφυγα. Πήγε ο Ρώσικος στρατός στο εικόνιο.
για τη μικρή Χαρίκλια. Ναι. Ναι. Μια μέρα ήρθε ο Ρώσος, με πήρε και έξω από την πόλη, εγώ να τρώνει η καρδιά μου, να μην με δει κανένας. Μη φοβάσαι, λέει, μη φοβάσαι. Με πήρε και με έβγαλε έξω από την πόλη, από εκεί, από το Κρσέχη. Ήτανε, πού ήταν αμαξία, τότε ήταν τα κάρα ήταν. Με έβαλα να πάνω στο κάρο εκεί που ήταν η αξιωματική και ξεκίνησαμε και ήρθαμε στην Κόνια, αλλά είδα πολλούς πολέμους, τουρκικούς και αυτούς. Εκεί όταν ήρθα είπανε αυτοί, αυτό το παιδί θα το έχω με... Με πήρανε, με παίρνανε και φουστανάκια και με δίνανε και με κοιτάζανε και με είχανε σαν αυτό μέσα. Γίνεται ο πόλεμος. Ο ελληνικός ο πόλεμος μαζί με τους Τούρκους. Και θα φύγουνε τώρα. Αυτοί θα φεύγανε, θα πηγαίνανε στον πόλεμο τον τουρκικό, οι Ρώσοι. Λέει, τι θα κάνουμε, λέει τώρα, λέει, αυτό το παιδί, τι θα γίνει. Πήγανε και βρήκανε τον Έλληνα, τον παπά, εκεί στην Κόνια και τον είπανε, αυτό το παιδί θα το πάρεις και θα το έχεις σαν πιπελό. Το σώσαμε από μέσα από την Τουρκία, από τα βασανιστήρια. Και άλλα παιδιά, όταν είναι ο τουρκικός στρατός, θα τα παραδώσει στους δικούς τους. Κάποια άλλα παιδιά θα τα παραδώσει στους δικούς τους, ένα τάγμα τουρκικού στρατού. Η Ευθυμία Αμπατζόγλου του Εμμανουήλ και της Χαρικλίας από το κορδελιό της Μικράς Ασίας αναζητεί τον αραβωνιαστικόν της Παύλο Γρηγοριάδη. Ο Παύλος Γρηγοριάδης, ηλικίας 22 ετών, συνελήφθη από τον τουρκικόν στρατόν εις την Σμύρνη τον Σεπτέμβριο του 1922. Έκτοτε η Ευθυμία αγνοεί την τύχη του Παύλου Γρηγοριάδη. Βγήκε ανταλλαγή. Βγήκε ανταλλαγή. Οι πρόσφυγες, οι Έλληνες, φεύγουν για την Ελλάδα, έρχονται. Εμάς δεν μας δίνουν οι Κούρδοι. Οι δικοί μας, αν πηγαίνουν κάθε μέρα στην Ομαρχία, να πούμε, λένε, άμα δεν φαίνονται τα παιδιά μας, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε. Τα παιδιά μας τα θέλουμε, τα παιδιά μας. Πάει η μάνα μου, κάνει αίτηση στο στρατό. Λένε οι δικοί μας, οι πλούσιοι αυτοί, θα πω, αυτοί σαν ψούντα. Λέει, πάνε εκεί, λέει, ο άνδρας μου, λέει, πήγε στο στρατό, χάθηκε. Τα παιδιά μας πήραν οι Κούρδοι. Δεν μπορώ να πάω. Άφησα και είπα. Τι θα γίνει. Έστειλα μια φορά τις χωροφυλάκες στο χωρίο μας. Ήρθαν να μας ζητάνε. Λένε, εδώ Ρωμαίοι μας, έλεγε. Ρωμαίοι δεν υπάρχει. Φύγετε, άντε, εδώ είναι όλοι Κούρδοι είμαστε. Πιάνουν τη μύτη του, κόβουν τα αυτοί τους που κόψανε, τους έστειλαν πίσω για σημάδι. Δεύτερη φορά τα ίδια έκανε. Αναγκάστηκε ο νομάρχης του Μούς από το Ερζιρίν παρήγγειλε ένα τάγμα στρατό. Ήρθε ο στρατός στο χωριό, εγώ χάρηκα, λέω, θα τους παρακαλέω, σε λέω, θα με πάρουν, λέω, γιατί τουρκικά ξέρουν, θα καταλάβουν, λέω, να γλιτώσω από εκεί. Αλλά τι με έκαναν. Έκλεισαν μέσα στο σπίτι οι γυναίκες, οι άνδρες όταν άκουσαν ότι ο στρατός θα έρθει, όλοι φύγαν στα βουνά. Καλά που δεν με πήραν και εμένα. Τώρα, εκεί που φύγανε αυτοί, στο βουνό, έρχεται ο στρατός, φεύγει ο στρατός, με έκλεισαν στο δωμάτιο, δεν μπορώ να φωνάξω, δεν βλέπω για πουθενά. Μπορεί να με σκοτώσουν, ξέρω τι.
έφυγε ο στρατός. Όλο παρακαλούσα, όλο προσεύχησε αυτιά. Και με έλεγαν, τι κάνεις σε εκεί, επειδή αυτιά είναι τόσο. Και εγώ δεν τους μίλησα. Προσευχές κάνουμε, προσευχές κάνουμε. Πάρουν οι Τούρκοι, πάρουν οι Τούρκοι. Προσευχές κάνουμε στους Κούρδους. Πάρουν οι Τούρκοι, τους Κούρδους. Εμείνουν στους Κούρδους. Τους Κούρδους. Χριστέ, Χριστέ, να πάρουν οι Τούρκοι, μη μείνω στους Κούρδους. Να πάρουν οι Χριστέ μου, σώσε οι Τούρκοι. Να πάρουν οι Τούρκοι, Χριστέ μου, παιδιά μου, σώσε με. Σώσε με, τα παιδιά μου, σώσε με. Χριστέ μου, σώσε με. Πάρουν οι Τούρκοι, πού είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά μας. Πού είναι τα παιδιά μας, τα παιδιά μας. Πού είναι τα παιδιά μας, πού είναι τα παιδιά μας. Τι θα γίνει. Προσευχές κάνω. Εκτός από κουρδικά, άλλη γλώσσα δεν ξέρω. Να με πάρουν οι Τούρκοι. Τι θα γίνει. Εμείνω στους Κούρδους. Αδερφέ μου, μ' ακούς. Άλλη γλώσσα, εκτός από κουρδικά δεν ξέρω. Τα παιδιά μας. Τι θα γίνει. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Άλλη γλώσσα, εκτός από κουρδικά. Άλλη γλώσσα, εκτός από κουρδικά. Δεν ξέρω. Αδερφέ μου, μ' ακούς. Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Όλοι οι Κούρδοι έφυγαν. Μόλις ήταν στρατός ήρθε, φύγανε. Και εμείς παιδιά δεν ήμασταν, φοβηθήκαμε και εμείς φύγαμε. Μεσάνυχτα κάτι 12-1 η ώρα κρύωσαμε, έρχομαστε στο σπίτι. Ήρθαμε στο σπίτι. Το πρωί χαράματα θα φύγουμε, λέει. Το πρωί χαράματα φεύγουμε. Πέφτουμε απάνω στον αξιωματικό, στον ταγματάρχη. Μας φωνάζει. Έλατε εδώ. Τέλος πάντων πήγαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Τι είσαστε εσείς. Κουρμάντζι το λένε κουρδικά. Τους Κούρδους λένε κουρμάντζι. Κουρμάντζι. Γρήγορα λέει γυρίστε πίσω, λέει. Όσα Ρωμαϊκά παιδιά είναι, πες τους να έρθουν εδώ πέρα. Εμείς φύγαμε. Τι να πούμε. Το πρωί όταν μας μάζεψαν και μας πήγανε, μας είδε και γνώρισε. Εσείς λέει το πρωί είπατε λέει, ότι είσαστε γκουρμάντζι. Τι γυρεύετε εδώ πέρα. Σήκωσε το χέρι να χτυπάει. Αλλά δεν το χτύπησε. Και εμένα τα ίδια δεν μας χτύπησε, τέλος πάντων. Από εκεί μας μάζεψαν αυτό στο χωριό μέσα. 12 παιδιά ήμασταν και ένα κορίτσι 13 σε ένα χωριό ήμασταν. Ούτε αδέρφια ήξερα πού ήταν τα αδέρφια μου, ούτε κανένα. Ο αδερφός μου πήγε, τον βάλανε φυλακή και από τη φυλακή βγήκε, πότε βγήκε, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν ξέρω. Ήμασταν 30 παιδιά. 30 παιδιά. Μας πήγαν στο Μούτσι εκεί πέρα, ο καθένας, είπαν, μας έβαλαν κάτω στο αυτό να πούμε, στη δημαρχία κάτω αυτό. Ο καθένας το παιδί θα έρθει να πάρει. Όσα παιδιά δεν έχουν γονείς τίποτα, θα πάρουν αυτό το ορφανοτροφείο. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού ερυθρού σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Ο καθένας πήρε. Εμένα μια γυναίκα, ούτε ήξερα από η δική μας, όλοι πεθάνανε. Και έλα εδώ παιδί μου, λέει παιδί μου, εγώ σε ένα γύρευα, λέει, πού ήσαν, αυτό που έμεινε, με αρπάζει από το χέρι, ούτε την ξέρω, ούτε με ξέρει. Βγήκαμε έξω, ένας άλλος χωριανός μου είπε, εγώ θα σε πάρω, ψυχοπαίδη θα σε κάνω, θα πάμε στο Μελμεκέτ, στο χωριό μας. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Έξω να πω κούρδικα, άλλη γλώσσα δεν ξέρω, ξέχασε όλα. Στο καράδα επάνω με γνωρίσαν οι συγγενείς μου και βάλανε κουβέρτες και μελούσανε και λένε τη γριά αυτό το μωρό, πώς το πήρες. Λέει, ήρθανε λέει, διωγμένοι λέει, από τους Τούρκους λέει, και το πήρα εγώ και θα το πάω στην Ελλάδα να ζήσουν μαζί μας. Και έτσι ήμουνα μαζί τους. Πόσα χρόνια,
Τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια ήμουνα μαζί του. Ούτε την ξέρω. Ξέρω. Ούτε με ξέρει. Ούτε με ξέρει. Ούτε με ξέρει. Ούτε η δική μας. Ξέρω. Η δική μας. Όλοι κοίτα με ξέρει. Όλοι φτάνανε εκεί. Η δική μας. Κούρδος εκεί. Η δική μας όλοι. Παρά λίγο να μείνω εκεί. Να μείνω εκεί. Με τον Αχμέτ. Ο αδερφός μου. Ούτε τον ξέρω. Ούτε τον ξέρω. Ούτε με ξέρει. Ούτε τον ξέρω. Κούρδος εκεί. Κούρδος. Κούρδος εκεί. Εκεί. Ούτε την ξέρω. Παρά λίγο να μείνω εκεί. Ξέρω. Με τον Αχμέτ. Ούτε την ξέρω. Ο αδερφός μου έμεινε εκεί. Ο Ισαάκ Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Ζαφύρας, από το Αβδάν της Αμψούντος, αναζητεί τον αδελφόν του Ναθαναήλ και την αδελφή του Σουλτάνα. Τον ηλικίας 6 ετών Ναθαναήλ και την Σουλτάνα 4 ετών παρέδωσε η μητέρα τους Ζαφύρα το 1923 εις το ορφανοτροφείο της Αμψούντος. Ο Κούρδος, αφεντικός μου, έστειλε έναν άλλον. Εκεί παιδί, Αλώνη ήταν, εκεί στο Αλώνη απάνω, παίζαμε τα παιδιά. Έρχεται ένα, ο Κούρδος, ο γείτονας μας, μου λέει, Σάμψον, τι είναι, Αχμέτ το λέγανε. Αχμέτ λέει, με έστειλε, λέει, θα έρθεις μαζί μου. Θα έρθω, είπα κι εγώ. Θα έρθω, είπα. Τέλος πάντων, τώρα κοιτάζει πώς και πώς να μου αρπάξει. Κόντεψε κάπου 5-6 μέτρα. Οι γυναίκες το είδανε. Ο Κούρδος ήθελε, θα αρπάξει, θα κλέψει το παιδί, φωνές κακοκυρήματα. Ο Κούρδος δεν μπορούσε να κρατηθεί, σηκώθηκε, έφυγε. Και έτσι με πιάσαν από το χέρι, άλλο δεν με άφησαν έξω και έμεινα με εκείνο το χωριανό. Πήγαν τα χαρτιά μας για να φύγουμε στην Ελλάδα, μια ομάδα. Η μάνα μου τώρα σαν σύζυμενη, τι να κάνει, το παιδί εκεί. Οι άλλοι έρχονται εκεί να έρθουν, να μείνει, τι να κάνει. Πάει στους μεγάλους εκεί, τους Έλληνες. Τι να κάνω, λέει, βοηθήστε με, τι να κάνω. Αυτοί λένε, θεία, αυτά είναι αγόρια, αυτά που τα έφερες εδώ καλά είναι. Εκείνο αγόρι είναι. Εσύ τώρα μαζί μας έλα, να σας βοηθήσουμε τους δρόμους, από τα ποτάμια να περάσουμε. Ποιος θα σας περάσει, εμείς θα σας βοηθήσουμε. Άσε εκείνο το αγόρι, όποτε να είναι μπορεί να έρθει. Πήγαμε στη ώρα, τώρα αποφάσισαμε να φύγω. Αφού ο αδελφός μας δεν ήρθε, σταμάτησε. Ποιος λείπει από το αυτό, από το Νοκί, λέγονταν το χωριό. Νοκί. Πώς λέγεται, τα ονόματα είχαν αλλάξει, μόνο το δικό μου το όνομα δεν άλλαξαν. Το δικό μου το όνομα και το ξάδελφο μου το όνομα. Ανέστη, έχουν και αυτοί όνομα Ανέστη. Ανέστη το λένε, Ανέστη. Και όσοι δεν μπορούσαν να φωνάξουν το αυτό, έναν χωριανό μου, Κωνσταντίνος λέγονταν, Οσμάν τον έβαλαν. Ο άλλος, ο ξάδελφος μου, Πολυχρόνης ήταν, Φερμάν τον έβαλαν. Τέλος πάντων, έφυγε. Από εκεί αμέσως δύο καβαλάριδες του υπηκού τροχάδι πάνε στο σπίτι. Πιάνουν το αφεντικό, πού είναι το παιδί, πού είναι το παιδί, λέει, παράδωσε εγώ, λέει, το παιδί έδωσα. Πού είναι, δεν ήρθε, δεν ήρθε. Ψάχνουν το σπίτι δεξιά, αριστερά, γύρω, γύρω, κοιτάζουν, δεν βρέθηκε. Δεν πήγε στο σπίτι, εκεί στα ρέματα κρύφτηκε. Δεν πήγε, έμεινε εκεί. Θεία, άσε εκείνο το αγόρι. Πού να είναι. Στα ρέματα κρύφτηκε. Μα είπε ο Σάμψον. Τι να κάνει το παιδί εκεί. Πού να είναι, θέμα, πού να είναι. Ακούω. Τι να κάνει εκεί, μα είπε ο Σάμψον. Πού να είναι, ας είπε το αγόρι. Τι να κάνει. Στα ρέματα κρύφτηκε. Μα είπε ο Σάμψον. Στα ρέματα κρύφτηκε. Τι να κάνει. Στα ρέματα. Τι να κάνει εκείνο το παιδί. Δεν ήρθε μέσα. Στα ρέματα κρύφτηκε. Δεν πήγε, έμεινε εκεί. Άρχισε να γράφω γράμματα.
Ο αφεντικός διοικητής ήταν. Στον διοικητή γράφουμε βεβαίως. Τα γράμματα ούτε γυρίζουν ούτε τίποτα. Πέγω στην τουρκικό προξενείο, Σαλονίκη. Λέω έτσι και στο τάδε μέρος. Μου απαντάει, παιδί μου, δεν βρήκαμε. Το αφεντικό γυρεύουμε. Αφού δεν είναι αφεντικός, κοντά στον αφεντικό λέει εκείνο ο αδελφός. Λέει, δεν είναι εκεί. Τι να κάνω, ξανά πάω. Δεν είχε ελπίδα. Εγώ αρχινάω τα γράμματα πάλι. Ένας εδώ ήξερε τουρκικά, λατινικά θα πούμε. Έγραφε. Τώρα λέω, θα γράψω εν ονόματι του Υιού του. Μήπως ο άνθρωπος πέθανε, ξέρω τι, ή δεν είναι, δεν ξέρουμε. Σαν ένα που λέω, αφήνεις τον αέρα ελεύθερο. Στέλνω ένα γράμμα συστημένο. Μέσα γράφω πολλά πράγματα. Όποια το χέρι αν πιάσει, αν γνωρίζει, αν και που πήγε, τι έγινε, να μας φαινέρωσε. Ο αδερφός μου μέλη το σκάσε και επήγε στην Άγκυρα. Και από την Άγκυρα κατόρθωσε μετά και πήγε στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη. Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Και από εκεί ήρθε εδώ. Αλλά με την αδερφή μου χαθήκανε με την μικρή και εκείνα και φυσικά εμένα με λέγανε ότι δεν, εγώ, εμένα με είχαν σκοτωμένη, δεν με είχαν για τη ζωή. Και όταν ευρέθηκα έλεγανε, ούτε και τα κόκαλα της υπάρχουν, λέει. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Πώς λέει, λέτε, λέει, ζει εκείνη, πώς, όταν ευρέθηκα εγώ. Ο αδερφός μου μπήκε στο γάμο της αδερφής μου, αυτήν της μικρής, εσύ που ήσουν ο φίλος του, τον είπες, απόψε θα πάω σε ένα γάμο, έλα και εσύ μαζί μου και πήγε στο γάμο της και δεν ήξερε ότι ήταν αδερφή του που παντρευόταν. Μπροστά του νύθι με περάσανε και δεν ήξερε ότι μόνα η αδερφή του. Αδερφέ μου, σαν ένα πουλί που αφήνεις ελεύθερο στον αέρα. Σαν ένα πουλί. Σαν ένα πουλί. Και η Μαρία νύφη μπροστά μου πέρασε και δεν ήξερα που είναι νύφη μπροστά μου. Σαν ένα πουλί που αφήνεις ελεύθερο. Και δεν ήξερα που είναι αδερφή μου μπροστά μου πέρασε και δεν ήξερα που είναι η αδερφή μου. Εκεί βρήκα τον θείο μου, τον παπά. Αυτό να είναι. Και τον ελέγω η Μαρία. Τη Μαρία λέει, την έδωσα λέει ψυχοπαίδη σε έναν λέει από το χωριό, τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ, σε έναν. Αμέσως κατάλαβε το γράμμα και έδωσε τον αδελφό. Ο αδελφός πήρε το γράμμα, από εκεί με απαντάει. Ήρθε ο αδελφός μου. Και εγώ τότε ζήμωνα. Πάντα με ρωτιά, λέει η γράμμα. Αδερφέ μου, ποιος είσαι, αναρωτιόμουν. Αδερφέ μου, ποιος είσαι, λέει η γειτόνισσα. Ποιος είσαι. Λέει, έφερα, λέει, το γιο μου, λέει, δεν είπε ότι τον αδερφό σου. Λέω κι εγώ, το γιο σου δεν θέλω, εγώ λέω. Εγώ λέω, θέλω λέω, τον αδερφό μου. Θέλω τον αδερφό μου. Θέλω τον αδερφό μου. Ποιος είσαι. Θέλω τον αδερφό μου, ποιος είσαι. Εγώ. Ποιος είσαι. Και τότε ο αδερφός μου έκλαψε και λέει, εγώ είμαι, λέει, αδερφούλα μου, εγώ είμαι. Αδερφούλα μου, εγώ είμαι, εγώ είμαι, αδερφούλα μου, εγώ. Αλλά εγώ έγραψα τη γενιά μας, το σώμα μας, την πρώτη φαραγιά, τα σημάδια του σπιτιού μας, τα χωράφια μας, το ένα το άλλο. Αυτό μας λένε, εκείνο μας λένε, είμαστε αυτά. Και ο αδελφός το ίδιο τα γράφει, για να βεβαιωθούμε εδώ. Εγώ είμαι, αδελφούλα μου, αδελφούλα μου, αδελφούλα μου.
Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Όταν ήρθα από την Αθήνα, πήγα έπιπλα εγώ. Και τον βλέπω αυτόν τον καταστηματάρχη που μιλούσε τουρκικά. Και τον λέω, από πού είστε, λέγω. Λέει, εγώ λέει, είμαι, λέει, από το Χεσκίνηματέ. Εκεί, λέγω, ήταν ένας ιερεύς, είχε έρθει, λέγω, που τον λέγανε, είναι Παπαπαύλη, λέω. Αυτός, λέγω, είχε, λέγω, ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία. Τι έγινε, λέω, αυτό. Εκείνο, λέει, τον πήρε η εξαδέρφη μου, βρέθηκε αυτός αμέσως. Τον πήρε, λέει, η εξαδέρφη μου, λέει, και την μεγάλωσε, λέει, και την επάβλεψε. Και τώρα πού είναι, λέω, ζαλίστηκα, έπεσα κάτω. Γιατί κάνεις, λέει, έτσι, παιδί μου, συνέρχο. Αδερφή μου είναι, λέω, αυτή, χαθήκαμε στην εξορία. Και εμείς πήγαμε με τα κορίτσια στην Παρβούτα. Και ήρθαμε και λέω, αυτή η κυρία, λέω, ποια είναι, λέω. Με το καπέλο, αυτή δεν μένει καλά, εγώ τι θα φορούσα. Μόλις ήρθε, λέει, πού είναι, λέει, το σπίτι της αδερφής μου. Εγώ τότε λέω, αχ, λέγω, η αδερφή μου είναι. Ήρθε, με αγκάλιασε, λιγοθύμησε. Λέω, τι λιγοθυμάς, λέω. Μ' άφησες με τους Τούρκους, λέω, και έφυγες. Και τώρα, λέω, λιγοθυμάς. Μου είπαν, θα ανέβεις από την πόλη, ταχιά, το τελευταίο το τρένο, Ούρταλαν, θα περάσουμε. Διάρμπεκυρ, Μαλάτια και άλλες πολλές Σαμπούμι και τη Κεσαρία, όλα τα περάσαμε, πέρασα, μονάχος. Αλλά με τους Τούρκους μιλούσαμε, νόμιζα ότι είμαι Τούρκος. Όταν φτάσαμε εκεί, έλεγα τώρα συγκινημένος, για τώρα θα τα μάθω τον αδερφό, 40 χρόνια. Όλο περίμενα να λέω λαχτάρα. Εκείνα τα μέρη τα πέρασα για πρώτη φορά, για στην εξόρια. Όταν φτάσαμε εκεί στο Ούρταλαν, εγώ αμέσως στο παράθυρο έβαλα το καπέλο μου. Ο αδελφός μου κατάλαβε. Αμέσως έτρεξε, βλέπω, τρέχει. Πήραμε τις βαλίτσες. Άρχισαμε να κλαίμε, να αγκαλιαστούμε. Είσαι. Εκεί μακριά. Κοντά. Ή στον κόσμο των απολυσθέντων. Φτάσαμε στο σπίτι. Εκεί τα κορίτσια, η κυρά του, όλοι. Αγκάλιασαν εκεί. Πού, από πού, ε. Σαν όνειρο, ε. Σαν όνειρο. Πού είναι Ελλάδα και πού είναι άκρα Τουρκίας. Όλη η γειτονιά γέμισαν στο σπίτι. Όλοι με καλωσόρισαν. Σαν όνειρο, ε. Σαν όνειρο.
μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Η Αναστασία Καραμπέτσογλου, του Ζαχαρία και της Αθανασίας, από την Μάνισσα της Μικράς Ασίας, αναζητεί τον ιόν της Θεόδωρο. Ο Ισαάκ Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου και της Ζαφύρας, από το Αβδάν της Αμψούντος, αναζητεί τον αδελφόν του Ναθαναήλ και την αδελφή του Σουλτάνα. Τον ηλικίας 6 ετών Ναθαναήλ και την Σουλτάνα 4 ετών, παρέδωσε η μητέρα τους Ζαφύρα το 1923 εις το ορφανοτροφείο της Αμψούντος. Έκτοτε, ο Ισαάκ αγνοεί την τύχη των αδελφών του, Ναθαναήλ και Σουλτάνας Παπαδοπούλου. Η Εφθαλία Κουτούζογλου, του Χρήστου και της Όλγας, από το Κάρς, αναζητεί την οικογένεια του θείου της, Αντωνίου Τερζίδη. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 21.